ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Το σκέφτεται ο Γκανέζος, θέλει να μπει στην περιοχή ο Ασάντε, κλείνει ο Γκλίσιτς, θέλει να γυρίσει, δεν έχει βγει μπάλα, Ασάντε πίσω για τον Λοΐζου, κρατά μπάλα, εξαιρετική προσπάθεια, σούτ, κόρνερ. Κυρίως στο χώρο του κέντρου και θέλει να ανεβάσει περισσότερο την πίεση. Λοΐζου για Ασάντε, η ευκαιρία για την Ομόνια, Ασάντε, το πλασέ, γκολ, 1-0 η Ομόνια, το γκολ ο Τσέποβιτς στο 22. Εδώ όπως ξεκινά η φάση, η πάσα στον Ασάντε, περιμένει ο Τσέποβιτς, καμιά περίπτωση offside, 0-1 η Ομόνια προηγείται ουσιαστικά στην πρώτη της πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ο Ασάντε θα γυρίσει, ο Τσέποβιτς. Το έργο της, της προσφυγικής ομάδας. Λοΐζου θα κλέψει, περιμένει κίνηση από τον Ασάντε, τον βλέπει ο Ασάντε, έχει ταχύτητα, ο Ασάντε θα πλασάρει, πάει παράλληλα η μπάλα, χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος, κίνηση και πάλι από τον Ασάντε, τρέχει ο Σισκόφσκι, Ασάντε θα σηκώσει μπάλα, Μιντίκης απομακρύνει μπροστά από τον Τσέποβιτς, νέα καλή φάση για την Ομόνια. Προς το παρόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την άμυνα της... Να δούμε τον Λετσιάξ, έχει χώρο ο Αντώνη, θα κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ψάχνοντας Ασάντε, μπάλα θα περάσει, Ασάντε το σούτ, έξω δοκάρι και έξω. Και στο δοκάρι θα το δούμε νομίζω από αυτό το πλάνο. Σαφέστατα, χτυπάει και στο δοκάρι και πάει έξω. Η Ομόνια έχει φτιάξει πολύ μεγάλες ευκαιρίες και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ. Είναι το μοναδικό αρνητικό. Θα γυρίσει την μπάλα στην περιοχή. Ευκαιρία, η μπάλα περνά από όλους. Και από τον Τσέποβιτς και από τον Ασάντε. Νέα καλή στιγμή για την Ομόνια. Η δόξα με τον Μέσκα. Έψαξε Σαντίκ. Κάνει κίνηση ο Μέσκα. Ο Σαντίκ θέλει μόνος. Μέσκα όμως έχει χώρο να κάνει σουτ. Έξω είναι η πρώτη τελική προσπάθεια για την δόξα. Αρκετά καλός σήμερα για την δόξα. Ο Οικονομίδης. Ασαμόα, πολύ καλή τρίπλα. Έχει χώρο Ασαμόα για το σούτ. Είναι καλό. Φαπιάνο αγγίζει την μπάλα. Γκόμεθ εκτελεί. Λέζιαξ κάνει κίνηση. Εκεί πάει η μπάλα. Θα γυρίσει. Ευκαιρία. Γκολ η Ομόνια 0-2. Να δούμε αν είναι αυτό γκολ ή αν είναι ο Παπουλής που πετυχαίνει τον γκολ. Ο Παπουλής πάντως πανηγυρίζει. 0-2 η Ομόνια στο 67. Εδώ ο Γκόμεθ εκτελεί. Ο Λέζιαξ θα γυρίσει και. Α, ο Παπουλής, ναι, είναι που βρίσκει την μπάλα και όχι ο Μουκτάρης. Παπουλής, λοιπόν, στο έκτο του γκολ για φέτος. Στην προσπάθεια του Κούσου Λονίτερα, Λοΐζου με τη μία για τον Τιάγο. Πολύ καλή πάσα. Ασάντε, ο Παπουλής φεύγει απέναντι. Ο Ασάντε κρατά μόνος. Ασάντε, ο έξω! Στη φάση με τον Τούρης. Σέχου, Παπουλής, Κούσουλος, Παπουλής. Λέζιαξ έχει χώρο. Θα το κάνει το σούτο, το κάνει! Δεύτερο δοκάρι για την Ομόνια στο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν με τον Ασάντε στο πρώτο ημίχρονο. Κύριο Σακάς βλέποντας και το παιχνίδι να πάει για την Ομόνια. Ολιβέρα η φάση, ο Φαμπιάνο βγαίνει μαζεύει. Κινδύνευσε ουσιαστικά σε δύο φάσεις η Ομόνια σε όλο το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει χέρι και υπάρχει πέναλτι. Να το δούμε εδώ. Σισκόφσκι, Χριστοφή. Ναι, η μπάλα χτυπά στο χέρι. Δεν διαμαρτύθηκε καν ο κεντρικός αμυντικός της Δόξας. Παπουλής απέναντι στον Σισκόφσκι. Εκτελεί ο Παπουλής. 0-3 η Ομόνια. Δεύτερο γκολ για τον Παπουλή που μπαίνει ως αλλαγή και φτάνει πλέον τα 7 γκολ. 0-3 στο 85. Και μέχρι το 85 πετυχαίνει 2 γκολ. Το δεύτερο με πέναλτι. Το βλέπουμε εδώ. Πέφτει ο Σισκόφσκι στην σωστή πορεία. Ωστόσο ήταν πολύ καλή εκτέλεση του Παπουλή. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.